αλλά έχω κατά σου ολίγα. Ότι αυτή την γυναίκα σου η Εζάβελ, ή λέγει αυτήν προφήτην, και διδάσκει και πλανά τους εμούς δούλους, πορνεύσε και παγίδι δολόθητα. Και έδωκα αυτή χρόνον ή να μετανοήσει, και ού θέλει μετανοήσε εκ της πορνείας αυτής. Ιδού βάλω αυτήν εις κλίνην, και τους μοιχεύοντας μετ' αυτής εις θλίψην μεγάλην, εάν μη μετανοήσωσιν εκ των έργων αυτής, και τα τέκνα αυτής αποκτενώ εν θανάτω, και γνώσονται πάσε εκκλησίε ότι εγώ ημί ο ενεργών νεφρούς και καρδίες, και δώσω ημί νεκάστο κατά τα έργα ημών. Ημίν δε λέγω της λυπής, της ενθιατήρης, όσοι ουκ έχουσι την διδαχήν ταύτην, ήτινες ουκ έγνωσαν τα βαθέα του σατανά ως λέγουσιν. Υπό το χαρακτηριστικό, αγαπητοί μου, όνομα Ιεζάβελ, που είχαμε αναλύσει αρκετά την περασμένη φορά, ο Κύριος θέλει να συμπεριλάβει κινήσεις πολύ ολίγο χριστιανικές, ήκιστα χριστιανικές, οι οποίες όμως παρά τ' αυτά απολαμβάνουν τιμής μέσα στην Εκκλησία, και το χειρότερο ότι δεν αλωτριούνται του χριστιανικού ονόματος. Είδαμε την περασμένη φορά ότι το παράπτωμα του επισκόπου των Θυατήρων ήταν ότι απέδιδε εις αυτήν την γυναίκα, συμβολικό όνομα Ιεζάβελ, το όνομα Χριστιανή, δηλαδή ήταν μέλος της Εκκλησίας η γυναίκα αυτή, αλλά εδίδασκε πράγματα αλότρια, ξένα, τα οποία δεν ανέχεται ο Κύριος, και μέμφη, κατηγορεί, μέμφεται τον επίσκοπο, επειδή συνέχιζε να αποδίδει το όνομα Χριστιανή εις την γυναίκα αυτή. Η δε πορνεία της και η μοιχεία της και τα ειδωλόθητά της, είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά, έχουν μεταφορικών χαρακτήρα, αναφέρονται σε διδασκαλία έξω από την αληθή διδασκαλία, και συνεπώς είχαν σκοπό να απομακρύνουν τους πιστούς, αυτά που δίδασκε αυτή η γυναίκα, τους πιστούς από την αληθή του Θεού διδασκαλία. Πάντως, μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία, αγαπητοί μου, υπήρξαν πάμπολα ρεύματα τα οποία, τέτοιας υφής, τα οποία αφού επέφεραν πολλήν ζημίαν εις την Εκκλησία, κατόπιν κατεδικάστησαν υπό της Εκκλησίας. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, η όλη έννοια του χωρίου, ό,τι σας διάβασα, της περικοπής, που ο Κύριος εδώ ομιλεί εις τον επίσκοπο της Εφέσου, είναι ότι όφιλε ο επίσκοπος, υπογραμμίζω και κρατήσατε το καλά, γιατί θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο του σημερινού μας θέματος, όφιλε ο επίσκοπος να διακρίνει αυτό το αλότριο στοιχείο μέσα στην εκκλησία του, το ξένο, το νόθο στοιχείο, και να το αποβάλει πάρα αυτά. Αυτός είναι ο νους της περικοπής. Αυτή η γυναίκα ή το οπαδός, όπως φαίνεται, γνωστικής αιρέσεως, ή το όμως χριστιανή μέσα στην εκκλησία, δρούσε μέσα στην εκκλησία, δεν ή το απ' έξω, όπως σήμερα Φερρυππίνοι είναι οι χιλιαστέ, οι οποίοι είναι έξω από την εκκλησία, ήτανε υπογραμμής μέσα στην εκκλησία. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι η ηθική των γνωστικών, για τους οποίους γνωστικούς πολλάκι σας έχω μιλήσει, αποτελούν την λιδίαν λίθον για να καταλάβουμε πάσαν αίρεση, και προπαντός από κείδες όπως είναι ο μασονισμός και η θεοσοφία και τα λοιπά,
αποτελούν την λιθία λίθαν και που περισσότερα για τον γνωστικισμό θα πούμε πρώτα Θεός στο επόμενό μας θέμα. Γιατί έχουν και τα βαθέα τους, τα οποία ο Κύριος χαρακτηρίζει ως βαθέα του σατανά, ότι η ηθική των γνωστικών είχε δύο ακρότητες. Η μία ήταν των Νικολαϊτών με την καταφθοράν της σαρκός με τα σιδωνάς. Εκείνο το δι παραχρίστε της σαρκός. Δηλαδή πρέπει να καταστρέψω τη σάρκα αλλά με τις σιδωνές. Παραχρίστε. Δηλαδή με την κατάχρηση. Να φάω πολύ, να πιω πολύ, να μεθάω, να πάω ναρκωτικά, να πέσω στις πορνίες. Κατά κράτος. Να καταστρέψω την σάρκα. Η άλλη ακρότης ήταν η υπερβολή της εγκρατείας. Η καταδίκη του γάμου, η αποχή από πολλά φαγητά, μάλιστα όχι μόνο το κρέας, ακόμη και από το φυτικό βασίλειο, όσο οι καρποί του φυτικού βασιλείου μπορούσαν να βρίσκονται επάνω ή στα δέντρα ή στα φυτά, όπως ήταν ο μανιχαϊσμός. Φοβερός ο μανιχαϊσμός. Αν έτρωγες, λέγει, ένα σίκο κόβοντάς το από τη σικιά, είσαι υπεύθυνος φόνου, διότι αυτό το σίκο έχει ψυχή και είσαι υπεύθυνος φόνου. Πότε θα το φάω αυτό? Θα πεθάνω από την πείνα, όταν θα πέσει από τη σικιά. Δεν πρέπει να το κόψεις. Φοβερά πράγματα, αγαπητοί μου. Πάντως με την κατάσταση αυτή της ακρότητας, της υπερβολικής εγκρατείας, με την καταδίκη του γάμου κλπ, έχουμε τους μοντανιστάς. Οι μοντανιστές, ο Μοντάνος, εμφανίστηκε ακριβώς στην Μικρά Ασία και είχε κέντρο, ένα από τα κέντρα, σας έλεγα την περασμένη φορά, της διδασκαλίας του ήταν τα Θυάτυρα. Γι' αυτό ο Κύριος ομιλεί για το θέμα αυτό. Μετά έχουμε τους Σεβεριανούς εγκρατήτας, τους Μασαλιανούς, και δεν υπάρχει πραγματικά αριθμός στη χωρία αυτών των αιρετικών που είχαν την υπερβολική εγκράτεια. Σε ένα σημείο συναντώνται αυτά τα δύο άκρα, που ήταν και βασικό σημείο της διδασκαλίας των γνωστικών. Η διαρχία. Ότι η σάρκα αποτελεί πηγή του κακού, δημιούργημα ενός κακού θεού, ενώ η ψυχή δημιούργημα ενός αγαθού θεού. Για να απαλλαγεί λοιπόν η ψυχή από τα δεσμά της σαρκός, του δημιουργού, του κακού θεού, πρέπει να καταστρέψουμε τη σάρκα, είτε δια της οδού της ακολασίας και της υπερβολής της ανηθικότητος, είτε δια της οδού της υπερβολικής εγκρατείας. Δεν θα φάγω, δεν θα παντρευτώ, θα δημιουργήσω πείνα πολύ στον εαυτό μου, αρρώστησα, δεν θα πάω στον γιατρό. Εις τρόπον ώστε να καταστρέψω την σάρκα, αυτή την πηγή του κακού. Ήδη ο Απόστολος Παύλος έχει σημειώσει στις επιστολές του αυτές τις γνωστικές τάξεις, ιδίως τις εγκρατητικές, τις οποίες και καταδικάζει, ενώ αντιθέτως το άλλο άκρο των Νικολαϊτών καταδικάζουν ο Απόστολος Πέτρος και στη δευτέρα του επιστολή και ο αδελφόθεος Ιούδας. Ο Απόστολος Παύλος, θα θυμόσαστε όταν διαβάζετε Αγία Γραφή που λέει κάπου ο Απόστολος, θα εμποδίζουν κολλιόντων, θα εμποδίζουν των γάμων, θα απέχουν από τις τροφές. Και λέγει μάλιστα, ανερώντας αυτά τα οποία ήδη εδίδασκαν, εφαίνοντο άρχιζαν να διδάσκουν, και ο Απόστολος τα καταχωρεί στις επιστολές του και λέγει εκεί, παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητον. Κάθε κτίσμα του Θεού είναι καλό. Τι θα πει κανείς φόνο τρώγοντας ένα σίκο? Τι ανοησίες
και δαιμονικές διδασκαλίες είναι αυτές. Και γιατί ο γάμος είναι βρώμικος και γιατί είναι ρυπαρός; Είναι δαιμονικές διδασκαλίες αυτές. Αν θέλει κανείς να μείνει άγαμος, θα μείνει προς τιμήν του σώματος του Χριστού, όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, όπως και ο Απόστολος Παύλος ή το άγαμος. Αλλά τούτο για κάποιο ανώτερο σκοπό, αφιερώνοντας την αγαμία του, την παρθενία του εις τον Ιησού Χριστόν, και όχι διότι ο γάμος καθε αυτόν είναι ακάθαρτος. Να σας πω, αγαπητοί μου, αν σας πω τι να πω, ότι στους πιο πολλούς χριστιανούς μας επικρατούν τέτοιες γνωστικές αντιλήψεις. Ξέρετε πως είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι δεν θα σωθούν γιατί είναι παντρεμένοι, έγγαμοι; Δεν θα ήθελα να πω ότι μες στο γάμο μπορούν να γίνονται πράγματα που δεν τα θέλει ο Θεός. Εάν γίνονται πράγματα που δεν τα θέλει ο Θεός μέσα στον γάμο, τότε δικαιολογημένα κάποιος να πει ότι δεν πάω καλά. Ασφαλώς. Μήπως το να θέλει κανείς να μένει άγαμος αν κάνει πράγματα που είναι αθέμητα, η αγαμία του και η παρθενία του στέκονται στο ύψος τους; Προφανώς όχι. Αυτά είναι εκτροπές. Αλλά όμως ο γάμος καθεαυτόν, τίμιος, το λέει ο Απόστολος Παύλος, τίμιος ο γάμος εν πάση και οικείται αμίαντος, αλλά πόρνους δε και μοιχούς κρίνει ο Θεός. Δεν μπορείς να κάνεις παρεκτροπές, δεν μπορεί να είσαι μοιχός και μιχαλίδα, δεν μπορεί να κάνεις πράγματα παραφύση και τέτοια πράγματα. Ο γάμος τίμιος. Θυμάμαι κάποτε πήγα σε ένα κατάστημα να ψωνίσω εκεί στη γειτονιά μου και μου λέγει η γυναίκα του μπακάλι, αναστενάζοντας, «Αχ, εσείς θα σωθείτε, εμείς; Γιατί, κυρία μου, εσείς δεν θα σωθείτε; Μα εμείς που είμαστε παντρεμένοι, ηλικιωμένη γυναίκα. Γιατί, κυρία μου, δεν θα σωθείτε εσείς; Επειδή είσαστε έγγαμος δεν θα σωθείτε; Ποιος σας το είπε αυτό; Αυτές είναι γνωστικές αντιλήψεις. Ή το καταλαβαίνουμε ή δεν το καταλαβαίνουμε. Έχουμε χάσει βεβαίως την προέλευση αυτών των αντιλήψεων, αλλά κυκλοφορούν μέσα στην εκκλησία μας. Για να μην πω και άλλες περιπτώσεις, αλλά τέλος πάντων, ο Απόστολος Παύλος αυτές τις καταστάσεις τις καταδικάζει. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι οι τάσεις αυτές και τα ρεύματα αυτά συνυπήρχαν πάντοτε μέσα στην Εκκλησία και ενώθευαν την αληθινή διδασκαλία του Ευαγγελίου. Τώρα, υπό το συμβολικό όνομα Ιεζάβελ, ζητάει ο Κύριος από τον επίσκοπο των Θυατήρων να αποβάλει την γυναίκα αυτή που εισήγαγε γνωστικές θέσεις εις την Εκκλησία, πιθανώς εγκρατητικάς, πιθανώς γιατί θεωρείται πνευματικός πρόγονος του μοντανισμού αυτή η γυναίκα, εάν φυσικά δεν μετανοήσει. Προσέξτε αυτό, εάν δεν μετανοήσει. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι το θέμα της μετανοίας ήταν ανάγκη, γιατί ήταν μέσα στην Εκκλησία. Αυτό και μόνο προδίδει η λέξη «εάν δεν μετανοήσει θα την τιμωρήσω», λέει ο Κύριος, δείχνει ότι είναι μέλος της Εκκλησίας. Θα μπορούσε να πει για έναν αιρετικό, για έναν ειδωλολάτρη, «εάν δεν μετανοήσει». Αποκλείεται. Το θέμα της μετανοίας είναι μόνο υπόθεση ενδοεκκλησιαστική, εσωτερική. Προσέξατε, παρακαλώ, πολύ προσέξατε, θα δείτε παρακάτω τι θα σας πω για να στερεώσω και θεμελιώσω εκείνα τα οποία θα σας πω παρακάτω. Πράγματα της εποχής μας, για να αντιληφθούμε το μέγεθος των πραγμάτων. Κάνει όμως εντύπωση ότι ο Κύριος σημειώνει αυτό που σας είπα, και έδωκα αυτή χρόνων ή να μετανοήσει, και ου θέλει μετανοήσε εκ της πορνείας αυτής. Δηλαδή από τη βρώμικη της διδασκαλία, η οποία αντιτίθεται στη δική μου διδασκαλία, δεν θέλει να μετανοήσει. Συνεπώς ενδοεκκλησιαστική υπόθεση. Αλλά και ένα σημείο που είναι χρήσιμο, γιατί ο Κύριος δίδει χρόνον για να μετανοήσει η γυναίκα αυτή; Είναι εκείνο το οποίο ετήρησαν πάντοτε
ετήρησε πάντα η Εκκλησία μέσα στην ιστορία της, ότι μία ετεροδιδασκαλία, δηλαδή μία ξένη διδασκαλία, πάντοτε για να διορθωθεί θέλει κάποιο χρόνο. Πρέπει να καλέσεις αυτόν ο οποίος λέγει αυτά που λέγει, να του υποδείξεις ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι, προφανώς δεν θα πιστεί αμέσως, θα πρέπει να γίνει επανειλημμένη και επανειλημμένη προσπάθεια, και αν τελικά δεν μετανοήσει και συνεχίσει να διδάσκει τα λαθεμένα, τα στραβά, τότε πρέπει να αποκοπεί από την Εκκλησία. Μήπως με τον Άριον δεν έγινε το ίδιο? Πόσα χρόνια ο Άριος, χρόνια αγαπητοί μου, ο Άριος ήταν μέσα στην Εκκλησία με αλλεπάλληλες προτροπές, όχι μόνο του Αλεξάνδρου και του προκατέχου του, να διορθωθεί. Δεν αδιορθώνεται, τελικά απεκόπη. Τελείως απεκόπτει από την Εκκλησία με την πρώτη, με τις αποφάσεις της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Δηλαδή αυτός ο χρόνος της μετανοίας είναι απαραίτητος. Μόνο φοβάμαι κάποτε ότι είναι λίγο πολύς, κάπως πολύς. Το φοβούμε αυτό. Από μία αδελφηρία μας πολλάκες. Και όπως θα δείτε, σύγχρονες καταστάσεις που θα έπρεπε αμέσως να τις πιάσουμε και να δούμε τι θα γίνει, τις έχουμε αφήσει και τις αφήνουμε ακόμα. Εδώ είναι το φοβερό. Γι' αυτό και το παράπονο του Κυρίου, η κατηγορία, η μορφή του Κυρίου, ότι κρατάς αυτή τη γυναίκα και μου πλανά τους πιστούς μου. Ότι αυτή η διδασκαλία ήταν δαιμονική, το βλέπουμε πάλι από το Ιερό Κείμενο. Σημειώνει ο Κύριος: ημίν δε λέγω, σε εσάς λέγω, της λυπής, της ενθυατήρης, σε εσάς που δεν έχετε καταπιαστεί με τη διδασκαλία αυτής της γυναικός, όσοι ουκ έχουσι την διδαχήν τάφτην. Διδαχήν δεν λέει τας πράξεις, την διδαχήν. Οπότε ήταν διδασκαλία ψευδής. Ήτινες ουκ έγνωσαν τα βαθέα του σατανά ως λέγουσι, που δεν γνωρίζουν, δεν γνώρισαν αυτοί όπως λένε οι απ' έξω, ότι έχουν τα βαθέα της σοφίας. Εγώ όμως σας αποκαλύπτω, λέει ο Κύριος, ότι είναι τα βαθέα του σατανά. Απόδειξης ότι η διδασκαλία αυτή ήταν δαιμονική διδασκαλία. Τώρα τι θα πει δαιμονική διδασκαλία, αγαπητοί μου? Και μόνο γιατί θα σου πει να νηστέψεις 2-40 ημέρα, είναι δαιμονική διδασκαλία. Να με συγχωρήσετε που θα σας πω το εξής, γιατί είπα 2-40 ημέρα. Αν και αναφέρεται, ξέρετε, σε ένα περιστατικό που είχε γίνει κάποτε στην Πάτρα με κάποιον που του είπε ο σατανάς, αν θες, λέγει, ως δήθεν Χριστός, αν θέλεις να με ευαρεστήσεις, ως δήθεν Χριστός, θα νηστέψεις και από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή. Αμέσως εδώ το βλέπουμε το στραβό. Η Εκκλησία λέει δεν θα νηστέψουμε τότε. Ο διάβολος λέει θα νηστέψεις. Για να σας πω και τούτο. Εκείνοι οι οποίοι παίρνουν κάποιο κλίμα, κάποιο μήλο, κάτι δεν ξέρω τι, για να κάνουν παιδιά, να νηστέψουν 40 ημέρες. Και μετά έρχεται και η 40η και πρέπει να νηστεύσουν άλλες 40 ημέρες. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Νηστεύουν τις 40 ημέρες με εκείνες τις παράξενες διδασκαλίες και δεν νηστεύουν τις 40 ημέρες 40ης που διδάσκει η Εκκλησία. Πολύ το φοβούμε. Και μάλιστα καταγγέλλω τούτο. Δύο περιπτώσεις με έχουν τύχει. Δύο περιπτώσεις. Πηγαίνετε εις αυτόν τον ανεκδιήγητον μάγων των Χρήστων που είναι στο γάζωρο των Σερών. Λέω, γιατί είπα πηγαίνετε? Πηγαίνετε εσείς? Θα σας πω ότι ναι, εσείς πηγαίνετε. Μα πώς? Να, όταν βρεθείτε σε μια δύσκολη στιγμή, εσείς που με ακούτε τώρα, δεν έχετε τόση πίστη στον Θεό και βρίσκεστε στην αδυναμία και πηγαίνετε και μετά γυρίζετε και λέτε, ξέρετε πάτερ, πήγα εκεί. Μα γιατί πήγες, δεν το ήξερες? Δεν άκουσες πολλές φορές εγώ να ειδοποιώ? Να σώσω το παιδί μου. Θα σώσει το παιδί σου με τον διάβολο? Ο διάβολος σώζει ή καταστρέφει? Γι' αυτό λέγω, εσείς που πηγαίνετε, καλώς το είπα. Τι σας λέει εκεί ο Χρήστος, ο διαβόητος Χρήστος, το υπαριθμόν ένα μέντιουμ της Ελλάδος? Λέει το εξής: θα γράψεις ένα γράμμα στο Άγιον Όρος, σε εκείνο το μέρος, και θα σου στείλουν
από εκεί ένα κομμάτι κλαδί, ένα κλαδί από κλίμα και κάτι άλλο και κάτι άλλο και λοιπά. Και λέω τώρα, οι αγιορείτε δεν πήραν είδηση ότι τους συστήνει τους πελάτες ο διάβολος? Δεν το πήραν φαίνεται είδηση. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, όταν του σύστηνε εκείνη η μαντευωμένη των Φιλίππων, δεν αντίστασε ο Απόστολος να βγάλει το δαιμόνιο από την κοπέλα, να το βγάλει και η κοπέλα αυτή να χάσει την μαντική της ικανότητα. Ώστε πάμε εκεί, μας στέλνει εκεί ο Σατανάς, μπερδεύει τα πράγματα με τα ιερατικά και κινείται ο Χριστός. Πού κινείται ο Χριστός του Γάζωρου? Κινείται μέσα στο εκκλησιαστικό κλίμα, στο εκκλησιαστικό χώρο. Φοβερό. Θα κάνεις 3 λειτουργίες, θα κάνεις τόσες 40 παρακλήσεις, θα κάνεις 3 ευχέλαια. Γιατί 3, γιατί 40? Ένα δεν είναι αρκετό? Και γιατί όχι 4 και για να είναι 3? Αυτά είναι μια σοβαρή υποψία ότι πρόκειται από μάγο. Και πράγματι είδατε τι συμβουλεύει. Καλά πράγματα συμβουλεύει, είναι μάγος όμως. Και κινείται, ξαναλέγω άλλη μια φορά, μέσα στο χώρο της εκκλησίας. Και κανείς δεν τον διορθώνει. Αλλά βλέπουμε, όταν ο Δεός Κύριος λέγει ότι είναι τα βαθέα του Σατανά, ότι πρόκειται περί διδασκαλίας δαιμονικής. Αυτά τα λίγα που είπαμε είναι αρκετά για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Συγκεντρωτικά συμπεράσματα, τα οποία πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα διάγραμμα που θα μας χρησιμεύσουν όχι μόνο για να κατανοήσουμε το σημερινό μας θέμα, αλλά και να κατανοούμε πάντα μέσα στην Εκκλησία ότι τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Πρώτον, πρόκειται περί ενδοεκκλησιαστικού φαινομένου. Υπογραμμίζω, ενδοεκκλησιαστικού φαινομένου. Ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται μέσα στην Εκκλησία, όχι απ' έξω από την Εκκλησία. Δεύτερον, υπάρχει παρουσία ετεροδιδασκαλίας, διδασκαλίας ξένης προς την διδασκαλία του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Τρίτον, υπάρχει συνύπαρξη αυτής της ετεροδιδασκαλίας με τη διδασκαλία της Εκκλησίας και που δεν καταδικάζεται τουλάχιστον για αρκετό καιρό κακός. Για λίγο, έως ότου καταλάβουμε, ναι, πολύ καιρό απαράδεκτον. Απαράδεκτον που δεν καταδικάζεται αυτή η ετεροδιδασκαλία. Τέταρτον, η διδασκαλία αυτή έχει άμεσον σχέση με τον Σατανά. Έχει δαιμονικόν βάθος, απολύγει στην λατρεία του Σατανά, στην λατρεία του Σατανά, αλλά κρύβεται πίσω από όλα τα στοιχεία της λατρείας μας και της πίστεώς μας και καμουφλάρεται εκεί. Πέμπτον, δημιουργεί ψευδοπροφητείες. Δημιουργεί ψευδοπροφητείες. Αυτά τα 5 είναι τα κύρια γνωρίσματα των όσων δρούν μέσα στην Εκκλησία. Με βάση αυτά τα στοιχεία αναγνωρίσεως, αγαπητοί μου, δυνάμεθα τώρα όχι να χαρακτηρίζομαι εκείνη την γυναίκα της εποχής εκείνης, αλλά δυνάμεθα με βάση το ιερό κείμενο της Αποκαλύψεως, αλλά δυνάμεθα να χαρακτηρίζομαι κάθε εποχή και συνεπώς και την εποχή μας. Υπογραμμίζω και την εποχή μας. Και τίθετε το ερώτημα. Υπάρχουν τέτοια ρεύματα στην εποχή μας? Ασφαλώς ναι. Και μάλιστα πολλά. Απόψε θα μείνομαι σε κάτι που πραγματικά έχει δημιουργήσει προβλήματα μέσα στην Εκκλησία, εντούτοις η Εκκλησία ακόμα δεν έχει καταδικάσει, αν και έχουν περάσει 60 χρόνια. 60 χρόνια. Πρόκειται για τους αυτοονομαζομένους φωτισμένους. Οι αυτοονομαζόμενοι φωτισμένοι. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Κυρίως γυναίκες, λιγότεροι άνθρωποι.
Είναι μια κίνηση που άρχισε το 1923 με την μακαρίτισσα σήμερα Κωνσταντίνα Ζολώτα. Η κίνηση στη Ζολώτα, πλουσία γυναίκα αυτή κλπ. Είχε ιδρύσει σχολή η οποία ελέγεται Απολυτρωτική Σχολή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σήμερα, σας είπα, πέθανε αυτή. Σήμερα υπάρχουν μόνο εις την Αττική 500 κύκλοι δικοί της. Από 20 άνθρωποι ο κάθε κύκλος έως 100 και πλέον, που υπολογίζονται περίπου 25.000 που ακολουθούν τους κύκλους και τις διδασκαλίες της Ζολώτα. Στην ίδια κατηγορία υπάγεται η διαβόητη ήδη μακαρίτισσα Ελένη των Σπάτων. Θα σας τα αναλύσω αυτά πιο κάτω. Είναι η μακαρίτισσα Μαγουλά, θα ενθυμίστε. Ακόμα είναι η Αθανασία η Κρικέτου, ζει αυτή. Είναι η λεγόμενη η Αγία του Εγάλεο, που υπάρχει αυτή η γυναίκα και πλανά μέχρι σήμερα. Την επισκέπτονται, αγαπητοί μου, και πρεσβύτεροι ιερείς και επίσκοποι ακόμα. Και πολιτικοί την επισκέπτονται. Ακόμα νομίζω μακαρίτισσα, πρέπει να είναι μακαρίτισσα, κάποια Μαρία της Λαρίσης. Πρέπει να είναι μακαρίτισσα, είναι μακαρίτισσα. Και τέλος, σε μια κατηγορία βάζω αυτά, είναι και κάποιος ορθόδοξος αρχιμανδρίτης, ο οποίος δρά στην Αμερική και λέγεται Ευσέβιος Παπαστεφάνου, με μια κίνηση που λέγεται Χαρισματική Κίνηση. Με την τελευταία αυτήν την χαρισματική κίνηση του Ευσεβίου Παπαστεφάνου, υπογραμμίζω, ως προς το περιεχόμενο έχει σχέση η ΧΟΕ Λαρίσης, η Χριστιανική Οργάνωση Ειρήνης Λαρίσης, η γνωστή, που έχουμε κατ' επανάληψη καταγγείλει το θέμα αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν όνειρα, οράματα, γράφουν πολλά πεζά και προπαντός ποιήματα, ιδίως η κίνηση στη Ζολώτα. Έχω και εγώ στα χέρια μου κάποια χαρτιά που γράφονται. Μία κυρία πρέπει να είναι εδώ, τέλος πάντων, μου λέει για τον αδελφό της το εξής. Ξαφνικά ένα βράδυ σηκώνεται και αρχίζει και γράφει, και από τότε γράφει. Μεγάλη φιλολογία. Που να πει κανείς, αυτός άνθρωπος αγράμματος, από πού, πώς. Και δεν απείνησα στην κυρία αυτή ακόμη, αν και έχει περάσει πάρα πολύ καιρός. Καλός ή κακός, δεν ξέρω. Αποκαλύπτουν ακόμη άγνωστα πράγματα. Ακόμη και αμαρτήματα αποκαλύπτουν. Σου λέγει, έκανες αυτό το αμάρτημα που δεν το ξέρει κανείς παρά μόνος ή το ξέρει. Κάνουν ιάσεις, θεραπείες ασθενειών. Θυμάμαι με επισκέφθη μία γυναίκα, οπαδός της Ζολώτα, προετών, πρώτο 74, είχε πάει στον επίσκοπο, ο επίσκοπος της είπε ότι ήταν σε λάθος, μου την έστειλε σε μένα, στον Άγιο Στυλιανό ήρθε, μου είπε ότι ανήκει σε κύκλου στη Ζολώτα, βγάζει από την τσάντα της ένα ξύλινο σταυρό, μου λέει ότι με αυτόν τον σταυρό εγώ κάνω θεραπείες ανθρώπων. Κυρία μου, προσέξτε μερικά πράγματα, το και το. Τι λέτε, μου λέει, αφού γίνονται καλά μπροστά μου οι άνθρωποι. Ο άλλος είναι άρρωστος στο κρεβάτι και τον σταυρώνω με τον σταυρό και γίνεται αμέσως καλά. Κάνουν ιάσεις, θαύματα. Θαύματα, αγαπητοί μου, κάνουν θαύματα. Προκαλούν και ευωδία. Προκαλούν φως. Και ακόμη προφητεύουν. Προλέγουν και το μέλλον. Θυμηθείτε τι είπε για αυτήν τη γυναίκα, πως την χαρακτηρίσει την Ιεζάβελ ο Κύριος, ψευδοπροφήτηδα. Ψευδοπροφήτηδα. Συνεπώς
Ένα κύριο χαρακτηριστικό αυτής της γυναικός ήταν ο προφητισμός. Και ένα κύριο χαρακτηριστικό των ανθρώπων αυτών που σας ανέφερα είναι ο προφητισμός. Έχουν ακόμη το φαινόμενο της γλωσσολαλίας. Καινούργιες και ακατανόητες γλώσσες. Και ισχυρίζονται ότι είναι θεόπνευστοι. Ότι το Πνεύμα το Άγιον απευθείας τους ομιλεί και τους εμπνέει εκείνα τα οποία λέγουν, πράττουν και γράφουν. Ή στις συγκεντρώσεις των χρησιμοποιούν τις ακολουθίες της Εκκλησίας. Θυμούμε στην Αθήνα που ήμουν, ο εφημέριός μας επήγαινε σε ένα κύκλο τη Ζολώτα, είχε σε ένα προάστιο εκεί ένα σπίτι, πλουσία σας είπα αυτή, έκανε και εκεί συγκεντρώσεις και επί τη ανάρξη της νέας χρονιάς καλούσαν των εφημέριων της ενορίας και πήγαινε και τους έκανε αγιασμό. Και ο εφημέριος μου έλεγε εμένα ότι είναι πλανεμένη, θα του λέγε κανείς. Εγώ τότε ακόμη πολλά πράγματα δεν ήξερα, παρότι κάτι μάθαινα. Ότι τότε, πάτερ μου, γιατί πηγαίνεις και τους κάνεις αγιασμό? Για ποιο λόγο πας και τους κάνεις αγιασμό αφού είναι πλανεμένη? Να τις πεις δεν θα έρθω στον αγιασμό. Και δεν έρχομαι γιατί είσαι στην πλάνη. Κάνουν λοιπόν ακολουθίες εκκλησίες μας. Τελούν το μυστήριο κατεξοχήν, το μυστήριο του ευχελαίου. Επειδή έχει σχέση με το Πνεύμα το Άγιον. Θυμούμε τους αρχηγούς εδώ, τους αρχηγούς της ΧΟΕ προ πολλών ετών, δηλαδή λιγότερο από 10 χρόνια, λιγότερο από 10, που εισχολούνται ιδιαιτέρως με το ευχέλαιο και με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, γιατί ο ίσης εξ αυτών μου είχε θέσει ερωτήματα πάνω στο ζήτημα τούτο. Είμαι αυτίκος, αυτόπτης, πώς να σας το πω. Ακόμη, εκκλησιάζονται, κοινωνούν, συνεχώς μιλούν για τον Χριστόν και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και όπως θα δούμε στην κίνηση του Παπαστεφάνου, σηκώνουν τα χέρια επάνω, αποκτούν ένα πρόσωπο ήλαρον και χαμογελούν, έχοντας διαρκώς τα χέρια εκεί. Φωτογραφίες μπορώ να σας δείξω, έχω και μαζί μου, όποιος θέλει. Αλλά ακόμη έχουν και πολλές εικόνες εις τον τόπο των συγκεντρώσεών των. Και τους διακρίνει ένα ενθουσιαστικό στοιχείο, αλλά και ταυτοχρόνως μία νευρικότης, μία κινητικότης που προδίδει πολλά. Πολλά προδίδει αυτή η νευρικότης και η κινητικότης. Μάλιστα θα σας διαβάσω μετά τι λέει ο ίδιος ο Παπαστεφάνου για αυτές τις συγκεντρώσεις. Πώς θα μπορούσαν αυτά να εξηγηθούν, αγαπητοί μου? Προφανώς οι άνθρωποι αυτοί είναι ενεργούμενοι από κάποιο πνεύμα. Το θέμα είναι από ποιο πνεύμα είναι ενεργούμενοι. Υποκείμενοι, αυτό θα πει ενεργούμενοι, υποκείμενοι. Από αγαθών, δηλαδή από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ισχυρίζονται ότι παίρνουν, ή από πονηρών πνεύμα. Από τα έργα τους και από τη διδασκαλία τους θα βγάλουμε τα συμπεράσματα υπό ποιου πνεύματος ενεργούν. Και τώρα με τον γενικό αυτών χαρακτηρισμών, αφού κάναμε τον γενικό αυτών χαρακτηρισμών, ας έρθουμε στις επιμέρους κινήσεις. Φυσικά υπάρχουν κάποιες διακρίσεις η μια από την άλλη. Και έχουμε στο θέμα της κινήσεως της Ζολώτα. Ήμουν πολύ μικρός, γιατί σας είπα ξεκίνησε το 1923, ήμουν πολύ μικρός, πάρα πολύ μικρός, 8 χρονών, όταν άκουγα πηγαίνοντας σε συγγενείς μας στον Πειραιά, γιατί στον Πειραιά δρούσε αυτή, άκουγα για τη Ζολώτα. Μιλούσαν οι γυναίκες για τη Ζολώτα και έτρεχε μέλι από το στόμα τους. Εκείνο που θυμούμε τότε ήταν ότι μιλούσε πολύ ότι η σχολή της θα γινόταν το ορμητήριον απελευθερώσεως της Κωνσταντινούπολεως. Αυτό το θυμούμε σαν για αυτή τη στιγμή. Αλλά πάνω σε αυτό θα επανέλθω λίγο πιο κάτω. Διεκδικούν μια παγκοσμιότητα, θα θέλαν να επεκταθούν σε όλο τον κόσμο, ακόμη διατηρούν χιλιαστικές αντιλήψεις
λέγοντας ότι ο Χριστός θα έρθει 1000 χρόνια πάνω στη γη, γιατί η καθ' αυτό χιλιαστική αντίληψη είναι αυτή και όχι όλες οι άλλες πλάνες που έχουν οι χιλιαστές. Ακόμη έχουν μια υπερβολική λατρεία εις την Παναγία, ενώ η Παναγία δεν λατρεύεται, αλλά τιμητικώς προσκυνάται, μόνος ο Θεός λατρεύεται. Ακόμη υπάρχει ένας αλλοπροσαλισμός γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, άλλοτε τον θεωρούν μόνον άνθρωπο, άλλοτε μιλάνε κατά έναν τρόπο που λέει κανείς τι όνομα του Θεού. Από πού τα πήραν αυτά τα πράγματα? Από πού? Από τα απόκριφα Ευαγγέλια. Μάλιστα συγκεκριμένα σε μια περίπτωσή τους, γιατί έχουν γράψει και βιβλία. Η Ζολώτα έχει γράψει ένα βιβλίο και μια μαθητριά της έχει γράψει ένα βιβλίο. Και από εκεί βγάζει κανείς όλα αυτά τα πράγματα. Λέγει δια των Χριστών, άμα ήταν μικρός, έπαιζε με τα άλλα παιδιά, έκανε περιστεράκια. Αυτά όμως είναι γνωστά από τα απόκριφα Ευαγγέλια. Δηλαδή τα νόθα, δηλαδή όχι τα γνήσια. Και ακόμη το χειρότερο, θεωρούν τον εαυτόν τους, η σχολή δηλαδή της απολυτρώσεως, ότι είναι πιο πάνω και από την Εκκλησία. Εκεί τους βάζει ο Σατανάς. Αλλά θα επανέλθω όμως στο θέμα του ότι έχουν συνδέσει αυτή την προσπάθειά τους με έναν εθνικισμό, τουλάχιστον την εποχή εκείνη που ήμουν πολύ μικρός, και σας είπα το θυμούμαι πάρα πολύ καλά. Μετά είναι μου τα αυτιά το άκουγα αυτό, ότι γίνεται μια κίνηση, θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη, προφητείες, ότι εκείνη η προφητεία λέει ότι τότε θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη και άλλη προφητεία τότε θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να σας σημειώσω ότι αυτά τα πράγματα διαρκώς κινούνται, αναμοχλεύονται, και αυτή τη στιγμή στη Λάρισα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κίνηση στην οποία ηγείται κάποιος άνθρωπος, ο οποίος προσπαθεί να ερμηνεύσει κάποιες προφητείες για να πει ότι θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Έφτιαξαν λάβαρα, όπως μαθαίνω, έχουν δημιουργήσει τάγματα, φέρετε κατά τα μασονικά πρότυπα, ξέρω εγώ, και λοιπά, και ετοιμάζονται να κατακτήσουν, να πάρουν την Κωνσταντινούπολη. Πού στηρίζονται? Ακούστε αγαπητοί μου, πού στηρίζονται? Στηρίζονται σε δύο σημεία. Το ένα είναι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 10ο κεφάλαιο, που λέγει εκεί τα εξής. Λέγει: και έλαβαν το βιβλίο εκ της χειρός του Αγγέλου και κατέφαγον αυτό. Καλείται ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ο οποίος βλέπει τα οράματα για να τα καταγράψει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, και του δίδει ο Άγγελος ένα βιβλίο το οποίο κατέφαγε, και είναι το στόματι αυτού ως μέλι γλυκή, και ότε έφαγον αυτό επικράνθη η κοιλία μου. Και λέγουσίμι, δίσε πάλιν προφητεύσε επί λαΐς και έθνεση και γλώσσες και βασιλεύσει πολλής. Και μου είπαν, θα προφητεύσεις πάλι σε λαούς, βασιλείς κλπ. Προσέξτε, θα προφητεύσεις πάλι. Η σωστή ερμηνεία του κειμένου, του χωρίου, είναι η εξής. Γίνεται μία ανάπαυλα ούτως υπήν. Μέχρι τώρα είδες ό,τι είδες. Λοιπόν, δεύτερη φάση προφητιών. Αυτά τα οποία ήδη θα καταγράψει ο Ευαγγελιστής στο υπόλοιπο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Εκείνο το θα προφητεύσεις πάλι, αυτό εννοεί. Ακούστε τώρα ερμηνεία που γίνεται από εδώ στη Λάρισα. Εδώ τώρα ντόπια. Στηρίζεται κάπου αλλού. Λέγω, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, όταν τον οδήγησαν, όταν ήρθε να πεθάνει, δεν είχε πεθάνει όμως, είπε βάλτε με σε ένα τάφο. Άρασαν να τον σκεπάζουν εκεί προοδευτικά με χώμα και τον σκέπασαν τελικά. Ύστερα από μια ώρα πήγαν και βρήκαν ότι ο τάφος ήταν άδειος. Αυτό καταρχάς πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς κυκλοφορεί. Θα το βρείτε ακόμη και σε εκκλησιαστικά βιβλία. Θα το βρείτε ίσως ακόμη και στον συναξαριστή. Αλλά είναι εξοργιστικό, διότι όταν ο Κύριος είπε στον Ιωάννη, για να δείτε πόσο διάβολος πάει και κολλάει μερικές ιδέες στα μυαλά των χριστιανών,
Όταν ο Κύριος είπε στον Ιωάννη που τον ακολουθούσε, ξοπίσω, συγγνώμη, στον Πέτρο, εκεί στη λίμνη της Τιβεριάδος, που του είπε του Πέτρου, έλα μαζί μου. Και του είπε με ποιο θάνατο θα πεθάνει. Δηλαδή μαρτυρικό. Ο Ιωάννης, αυτόκλητος, δεν του είπε ο Κύριος τίποτα, σηκώθηκε αυτός από τη θέση του, εκεί που ήταν η ανθρακιά και είχαν φάει το ψάρι, σηκώθηκε και ακολουθεί τον Κύριο. Τότε στρέφεται ο Απόστολος Πέτρος, τον είδε και λέει στον Κύριο, επειδή ήταν φίλοι ο Ιωάννης και ο Πέτρος, Κύριε, ούτως δε τι, αυτός πώς θα πεθάνει? Και ο Κύριος απήντησε, εάν υποτεθεί ότι εγώ θα ήθελα αυτός να μην πεθάνει, εσένα τι σε νοιάζει? Εσύ ακολούθημη. Επειδή ο Ιωάννης έγραψε το Ευαγγελιό του πολλά χρόνια μετά, 70 χρόνια μετά, σημειώνει ένα λάθος. Στην εκκλησία είχε κυκλοφορήσει ότι ο μαθητής εκείνος δεν πεθαίνει. Διαβάστε παρακαλώ, είναι τελευταίο κεφάλαιο στο Κατεωριάνιο Ευαγγέλιο. Ότι ο μαθητής εκείνος δεν πεθαίνει. Και δεν είπε ο Ιησούς, διορθώνει ο Ιωάννης, και δεν είπε ο Ιησούς ότι δεν πεθαίνει, αλλά ή αυτόν θελωμένην. Τι προσέ! Δηλαδή, εάν υποτεθεί, ή είναι ψηλόν γιώτα ψηλή, εάν υποτεθεί ότι εγώ θα ήθελα αυτός να μην πεθάνει, εσένα τι σε νοιάζει? Έως έρχομαι, έως θα το ξανάρθω. Και είδατε που το διορθώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Το διορθώνει γιατί αυτό κυκλοφόρησε. Παρά τη διόρθωση, αγαπητοί μου, γι' αυτό σας είπα, είναι εξοργιστικό, παρά τη διόρθωση που έκανε με το χέρι του ο Άγιος Ιωάννης μες στο Ευαγγέλιο, εκεί πεισματικά κυκλοφορεί η διαβολική παράδοση. Η διαβολική παράδοση. Ότι ο Ιωάννης δεν πέθανε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ο Ιωάννης δεν πέθανε κατά την παράδοση αυτή, τη διαβολική. Και είναι κρυμμένος κάπου. Στον κόσμο είναι κρυμμένος κάπου, και όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, αυτό το έχω διαβάσει τώρα εγώ σε ένα βιβλίο του 18ου αιώνα για την αγάπη σας, ειδικά του 18ου αιώνα βιβλίο, κάποιος έγραψε μια ερμηνεία αποκαλύψεως. Λοιπόν, τι λέει εκεί? Ότι τρεις δεν έχουν δοκιμάσει θάνατον, ο Ενόχ, ο Ηλίας και ο Ιωάννης. Για τον Ιωάννη δεν λέει τίποτα η γραφή πουθενά, αφού ο ίδιος το σημειώνει. Και ότι όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, αυτοί θα έρθουν να ελέγξουν τον Αντίχριστο. Ο Ενός, αντιπροσωπεύουν αυτοί οι τρεις νόμους. Ο Ενός των φυσικών νόμων της συνειδήσεως. Ο Μωυσής των νόμων του Σινά και ο Ιωάννης των νόμων του Ευαγγελίου. Τους οποίους όμως τελικά θα φωνεύσει ο Αντίχριστος. Αλλά μας λέει το ίδιο το βιβλίο της Αποκαλύψεως, και εδώ είναι ακόμη κάτι που διορθώνεται, ότι οι προφήτες που θα έρθουν και θα ελέγξουν τον Αντίχριστο δεν είναι τρεις, αλλά είναι δύο. Και όπως σημειώνει και ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αναφέρει τον Μωυσέα, συγγνώμη, τον Ηλία και τον Ενόχ. Πώς μπαίνει λοιπόν ο Ιωάννης? Και τώρα λοιπόν, ότι θα προφητεύσει συνέχεια, θα έρθει ο Ιωάννης, θα παρουσιαστεί ο Ιωάννης, και μάλιστα στην εποχή μας θα αρχίσει πάλι να προφητεύει. Και το σπουδαίο, ότι οι προφητείες αναφέρονται στην Κωνσταντινούπολη, σαν να είναι το θέμα της Αποκαλύψεως ένα θέμα τοπικό, ελληνικό και όχι παγκόσμιο. Ενώ όταν λέει εδώ βασιλείς και άρχοντες, εννοεί ότι οι προφητείες είναι παγκόσμιες. Βλέπετε οι πλάνες, και όμως αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε πλάνες? Γι' αυτό αυτά πρέπει να λέγονται και να τονίζονται. Προχωρώ. Κατόπιν πρέπει να σημειώσουμε το εξής, ότι όλοι αυτοί μπορούν να πούν μερικά καλά πράγματα. Ο διάβολος, γιατί αυτός είναι εκείνος που σε εμπνέει, ο διάβολος, αγαπητοί μου, ο διάβολος, όχι το Άγιο Πνεύμα, είναι ικανός ο διάβολος να σου πει 1000 καλά και ένα στραβό. Μα 1000 καλά εάν σου πει, το ένα στραβό εάν θα στο πει, σε πλάνησε. Θεόπνευστος θα πει ότι όλα είναι καλά. Όταν αυτοί διατείνονται ότι είναι θεόπνευστοι, είναι δυνατόν ποτέ να κάνουν λάθη? Και όμως κάνουν λάθη.
Αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο που τους υποβάλλει αυτές τις ερμηνείες και αυτές τις εμπνεύσεις. Όχι, το Πνεύμα το Άγιο δεν παίζει, αγαπητοί μου. Δεν παιδιαρίζει το Πνεύμα το Άγιο. Ο διάβολος είναι εκείνος ο οποίος πλανά. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι ενεργούμενοι του διαβόλου. Ακόμα, αυτή η διαβόητη Ελένη των Σπάτων, ήμουνα και τότε μικρός, προπολεμικά, πρώτου 40, όταν άκουγα για αυτήν. Είναι εκείνη που έβλεπε τον Χριστό μέρα νύχτα και έγινε αφορμή να χτιστεί ο ναός της Αναστάσεως, εις τα Σπάτα. Για αυτήν γράφει ο αείμνηστος πατήρ Γεβάσιος Παρασκευόπουλος τα εξής. Γιατί και στην Πελοπόννησο κάτι σε σύμβει, εάν κρίνω εξ όσων ο ίδιος εν το εξομολογεί κυρίω ήκουσα και ακούω, αλλά και από τα της αγανακτήσεως τεινών, διαπιστωσάντων απάτη και αγυρτίαν και ακριβέστερον δε μόνο εμφάνιαν δι' αποκαλύψεων. Άγομαι εις το συμπέρασμα ότι αν η ιερά και σεβαστή διοίκηση της Εκκλησίας μας δεν στρέψει εξ ολοκλήρου την προσοχήν της και ενέργειάν της εις την καθαίρεση των διούτων χριστηρίων, το χρήμε ήττα, μαντίων δηλαδή, κατήμισαν μαντία αυτοί οι τόποι, των διούτων χριστηρίων, πατήρ και μήτρη των οποίων είναι ο εν σπάτα της Αττικής ιερός ναός της Αναστάσεως και εν αυτό δρόσα ιέρια, που είναι αυτή η Ελένη η γνωστή μακαρίτησα τώρα, διατρέχει κίνδυνον ίον και ο βασιλεύς Σαούλ, ώστις εφόσον κατεδίω και τους εγκραστρινήθους και τους γνώστας από τη γης ιβδοκίμη εν πολέμης και ειρήνη, ιφτοκτόνησε δε ότε και ούτως προσέφυγε εις αυτούς. Είναι το βιβλίο «Επίκαιρα προβλήματα», έκδοση 1962, σελίδα 171. Κατόπιν έρχεται αυτή η διαβόητη μαγουλά. Αλλά περνάει η ώρα να μην μείνω παραπάνω σε αυτήν. Κατόπιν είναι αυτή η Αθανασία Κρικέτου, η οποία ζει. Είναι ο γνωστός αυτός ο δερμογραφισμός της. Βγάζει τα στήθια της απ' έξω, με συμπαθάτε. Και δήθεν το Πνεύμα το Άγιον γράφει απάνω εκεί διάφορα παραγγέλματα στους ανθρώπους. Δεν μου λέτε, θα διάλεγε ο Θεός τα στήθη μιας γυναίκας για να δώσει εντολές στους ανθρώπους? Είναι η νοσηρά εκείνη η μορφή του δέρματος, γνωστή στην ιατρική, που λέγεται δερμογραφισμός. Με ένα αντικείμενο όχι πολύ αιχμηρό. Εάν τραβήξεις μια γραμμή, ερεθίζεται εκεί και παρουσιάζει μια κόκκινη γραμμή. Άστε διότι γράφει εκεί και με ορθογραφία, σαν παράγραφος αυτή. Έχει τόσες πολλές εικόνες εκεί μέσα, ώστε κανείς νομίζει ότι είναι πραγματικά Αγία. Το χειρότερο, ότι η Δία αποκαλεί τον εαυτόν της Αγία. Και κυκλοφορεί η φωτογραφία της, η εικόνα της ως Αγία και οι ηλίθιοι οι χριστιανοί μας, οι πλανόμενοι για αυτούς που διαμαρτύρεται ο Κύριος στον Επίσκοπο των Θυατήρων, που πλανά λέει τους ανθρώπους μου. Το λαό μου βάζουν την εικόνα της Αθανασίας του Εγάλαιο, τη βάζουν στις εικόνες τους. Αυτή δε η Μαρία της Λαρίσης, που ίσως από εσάς μερικοί να είχατε πέσει και θύματα. Ενθυμούμαι προπολών ετών όταν είχα έρθει στη Λάρισα, που κάποιος φίλος νέος, πνευματικός άνθρωπος, την είχε επισκεφθεί. Η εικόνα ήταν ως εξής. Αυτή η γυναίκα πέφτει σε ένα κρεβάτι, όλη νύχτα εκεί, υποτίθεται πως κοιμόνταν ή τουλάχιστον έβλεπε όνειρα, τα οποία κάποιες στιγμές μέσα στη νύχτα έφευγαν μερικές φράσεις από το στόμα της. Οι ηλίθιοι χριστιανοί μας ή πλανεμένοι, κατά υπηκή αστέραν εκδοχή, εκάθιντο γύρω από το κρεβάτι και περίμεναν όλη νύχτα τι θα πει να το αρπάξουν ως προφητεία. Κυρίως γυναίκες, οι άνδρες με τον σύζυγον αυτής της Μαρίας, όπως μου είχαν πει, πήγαιναν σε ένα ιδιαίτερο εκεί στην κουζίνα και τα κουτσοπίνανε όλη νύχτα. Εν τω μεταξύ αυτός ο νέος που είχε επισκεφθεί αυτήν, όταν είδε την όλη σκηνή και άκουσε να ομιλεί, λέγει για μια στιγμή στις κυρίες που είναι γύρω από αυτήν στο κρεβάτι της: τι κάθε και την ακούτε, αυτή είναι δαιμονισμένη. Και σηκώνεται απάνω, αγαπητοί μου, και του πατάει ένα βρυσίδι αυτού. Και έρχομαι τώρα σε αυτό που μας ενδιαφέρει και περισσότερο, εις τον Ευσέβιον Παπαστεφάνο. Ο Ευσέβιος Παπαστεφάνου, αγαπητοί, είναι ένας ορθόδοξος αρχιμανδρίτης στην Αμερική, θεολόγος, ο οποίος φοβερά επλανήθη. Νομίζει
ότι δύνατε να επικαλούνται, να επικαλείτε το Πνεύμα του Άγιον και να κατέρχεται. Ως πεντηκοστοί επαναλαμβανωμένοι με τον τρόπο που νομίζει. Έχουν πάει χνάρια από τους αιρετικούς πεντηκοστιανούς της Ευρώπης και της Αμερικής. Βέβαια λέγει ο ίδιος ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τους πεντηκοστιανούς. Αλλά ό,τι και να πεις, αγαπητέ μου, βλέπει κανείς καθαρά ότι από εκεί έχεις πάρει. Και μετά, τι γίνεται. Λέει ότι αυτή την χαρισματική κίνηση, δηλαδή να επικαλούμεθα το Πνεύμα το Άγιον, υπάρχει στους Προτεστάντες, υπάρχει στους Ρώμαιο Καθολικούς και στους Ορθοδόξους. Όλοι αυτοί κάποια μέρα θα φύγουν από τις εκκλησίες τους, που δεν θα μπορέσουν να τους κατανοήσουν, όπως ο Πάπας λέγει, αρχίζει να ετοιμάζεται να κάνει διώγμα εναντίον των χαρισματικών αυτών της χαρισματικής κινήσεως. Αυτοί θα αναγκαστούν να φύγουν και τότε θα αποτελέσουν κάτι το καινούριο. Έχουμε ένα βιβλίο εδώ, είναι δικό του, «Η Παγκόσμιος Έκχυσης του Αγίου Πνεύματος». Είναι ο τίτλος του βιβλίου. Αυτός γυρίζει όλη την Ιφίλιο, έχει έρθει στην Ελλάδα και κάνει προσελκυσμό φοβερών. Και από κάτω η χαρισματική κίνηση εξ Ορθοδόξου απόψεως. Και είναι μια απολογία τροποντινά για ό,τι τον κατηγορούν. Σας διαβάζω γρήγορα, γρήγορα, κάτι πολύ, πολύ έτσι φευγαλαίο. Γράφει. Η χαρισματική κίνηση είναι γνωστή και υπό την ονομασία πεντηκοστιανή κίνηση. Μια ομοιόστα κοινωνίδια. Καθώς τον επιζητεί την ανάκτηση της ζωής και εμπειρίας της πεντηκοστής. Τι μια ομοιόστα κεραμίδια. Ότι δεν έχουμε σχέση με τους πεντηκοστιανούς. Μια ομοιόστα κεραμίδια. Δεν αποκρύπτομαι το γεγονός ότι η χαρισματική αυτή εμπειρία με όλα στα εξωτερικά σε εκδηλώσεις που εμφανίζει έχει επεκταθεί στα κυριότερα δυτικά εκκλησία. Παραδείγματος χάρη την Ρώμαιο Καθολική, Αγγλικανική, Λουθυρανική, Πρεσβυτεριανή και Μεθοδιστική. Είναι τα χαρακτηριστικό ότι οι καταφερόμενοι κατά τη χαρισματική κινήσεως, ιδίως στην Αμερική, ευρίσκονται μεταξύ και των φιλελευθέρων και των συντηρητικών χριστιανών. Δεν αποτελεί φαινόμενο που περιορίζεται μεταξύ των Ορθοδόξων. Συνεπώς, αυτοί πρόλαβαν να κάνουν ένωση των εκκλησιών, πιο μπροστά από εκείνους προσπαθούν να κάνουν την ένωση και που φυσικά αυτές οι ενώσεις είναι απόβλητες. Ούτε αποκρύπτομαι το γεγονός ότι η χαρισματική κίνηση γενικώς έχει πρόδρομον και εμπνευστήν την κλασική πεντηκοστιανή εκκλησία. Λίγο πιο πάνω όμως, ξέρετε τι λέει. Πολύ εξ αγνίας ή κακής διαθέσεως, άμα τους κατηγορήσω ότι είναι πεντηκοστιανοί, κακής διαθέσεως, όπως θα πούμε για τη ΧΟΕ, είσαστε πεντηκοστιανοί τους λέμε, κακή διάθεσή μας, και προκαταλήψεως συνταφίζουν τους χαρισματικούς με τους οπαδούς της πεντηκοστιανής εκκλησίας. Και 10 γραμμές παρακάτω λέει αυτό που σας είπα, ότι δεν αποκρύπτομαι, ούτε αποκρύπτομαι το γεγονός ότι η χαρισματική κίνηση γενικώς έχει πρόδρομο και εμπνευστεί την κλασική πεντηκοστιανή εκκλησία. Τούτο ομολογούν όλοι οι χαρισματικοί, Ρωμαιοκαθολικοί και Προτεστάντε και δι' μεταπολής ευγνωμοσύνης διακρίνουν στην εμφάνιση της πεντηκοστιανής εκκλησίας να κινείται η χείρ της θείας προνοίας. Ακούστε, πολλοί μελετητές της παγκοσμίου πεντηκοστιανής κινήσεως θεωρούν αυτήν ως εκ των σημαντικότερων γεγονότων του συγχρόνου χριστιανισμού, εξισούται δε με την προτεσταντική μεταρρύθμιση του 15ου αιώνα κατά τη σπουδαιότητα αυτού. Μια ουδέως τα κεραμίδια. Αλλού. Λέει. Εις άλλους δε, εκεί εξηγεί ο τρόπος με τον οποίο έχει το Πνεύμα το Άγιο. Εις άλλους δε έρχεται η Θεία Επισκίασης ως ηλεκτρικό ρεύμα που διέρχεται συνήθως από τα χέρια και την κεφαλή και προχωρεί κάτω προς όλον το σώμα. Και μάλιστα λέγει ότι δημιουργεί συγκλονισμό τα οποία είναι χαρακτηριστικά μόνο των δαιμόνων. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται ως δρόσος. Ούτε συγκλονίζει τον άνθρωπο, ούτε τον κάνει να τρέμει, ούτε να αισθάνεται ηλεκτρικές εκκενώσεις στο σώμα του. Και μάλιστα ακούστε, ενίοτε, αλλά όχι εκάστοτε, τα χέρια δονούνται, άλλοτε η κεφαλή και άλλοτε ολόκληρον το σώμα. Σελίδα 193. Αυτά τα φαινόμενα με αυτές τις εκδηλώσεις συναντούμε στις πνευματιστικές συνεδριάσεις, στον πνευματισμό που εκεί σαφώς δρά και ενεργεί ο διάβολος. Ο διάβολος, ο σατανάς, σαφώς. Ο γράφων
είναι όχι μόνο αυτόπτης μάρτης, αλλά και μέτοχος των όντως θαυμασίων εκδηλώσεων του πνεύματος εν μέσω των χαρισματικών. Έχει φωτογραφίες. Αν κανείς θέλει, ας πλησιάσουμε τώρα να του τις δείξω. Λέει, η παγκόσμιος και καθολική έκθεση του Αγίου Πνεύματος εν τεθεσκάτες ημέρες. Αυτές οι μέρες υποδηλεί ότι ο Κύριος συμπορεί, ακούστε, να πραγματοποιήσει αιωνίους αυτού σκοπούς και έξω της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Χωρίς να έρεται η αλήθεια ότι παραμένει η νύτηρη Εκκλησία. Βέβαια, να μην υποστεί κάποιον διώκμαν, τη δεχόμαστε. Αλλού όμως λέγει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δένει ως πόρνη η μεγάλη πόρνη της Βαβυλώνος. Αλλού το λέει αυτό. Ίσως αναγκαστεί η Ορθόδοξη Εκκλησία, συγγνώμη, ο Χριστός, να προσπεράσει την Εκκλησία. Ακούστε, να προσπεράσει, δηλαδή να την αρνηθεί, να την αφήσει πάντο την Εκκλησία, που οι Ορθόδοξοι διεκδικούμεν ως την ιστορική, διεκδικούμεν, γιατί θεωρείται αυτό το Ορθόδοξο, ως μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ακούσατε, ο Χριστός να παραμερίσει την Εκκλησία για να προχωρήσει να κάνει κάτι παρακάτω ο Χριστός, χωρίς την Εκκλησία ο Χριστός. Τώρα που προσεγγίζει μεγάλη θλίψη των 7 ετών, ποια είναι αυτή, άγνωστο. Σας είπα, έχουν το προφητικό χάρισμα. Ποιο προφητικό χάρισμα? Ψευδοπροφήτε είναι, όπως αποκαλύπτει ο Κύριος δια την γυναίκα Ιεζάβελ. Ας εκτείνομεν οι Ορθόδοξοι ευήκον ους αυτοί εις, τι λέγει το πνεύμα της Εκκλησίας. Και τι λέγει εδώ? Τα ήδη και η Ορθοδοξία, η νύμφη του Χριστού, εμπολής αρχίζει να μεταβάλλεται εις πόρνην γυναίκα. Σελής 208. Τα κοσμικά σημεία που δεν εφανερώθησαν την ημέρα της Πεντηκοστής, πολλά πράγματα λοιπόν δεν εφανερώθηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής και ερμηνεύουν, λανθασμένα δυστυχώς ο χρόνος τρέχει, την προφητεία του Ιωήλ. Θα εκδηλωθούν τώρα επικειμένοι στις μεγάλες και επιφανούς ημέρες του Κυρίου. Και λέγει παρακάτω ότι θα αρπαχθούμε, λέει, από τον Κύριον, όπως λέγει την Δευτέρα του Παρουσία ο Κύριος, θα αρπαχθούμε. Προσέξτε, πού θα αρπαχθούμε? Όχι στον ουρανό. Θα πάρει όλους τους χαρισματικούς ο Χριστός, θα τους μεταφέρει εις την Σιόν, στο Ιεροσόλυμα. Εκεί θα μείνουν 7 χρόνια έως ότου περάσει η θλίψη και μετά βλέπουμε παρακάτω. Αυτοί, αγαπητοί μου, είναι που δρούν μέσα στην Εκκλησία και η Εκκλησία δεν τους έχει καταδικάσει. Η Χοέ Λαρίσης, κατά παρόμοιον τρόπον δρά. Δεν έχει τη γλωσσολαλία η Χοέ Λαρίσης? Δεν διατίνεται τι κάνει άσεις και θεραπείες? Όλα αυτά τι είναι? Είναι στην κατηγορία και στην οικογένεια των φωτισμένων. Ας προσέξουμε πάρα πολύ. Το συμπέρασμα βγαίνει από ό,τι είπαμε. Είναι κινήσεις από το πονηρό πνεύμα ενεργούμενες, και τούτο το αποκαλύπτει ο Κύριος με το να χαρακτηρίσει και να πει ότι αυτά είναι τα βαθέα του σατανά και ότι η γυναίκα αυτή η Ιεζάβελ την αποκαλεί. Δηλαδή έργα και ημέρες της γυναικός Ιεζάβελ. Ο Κύριος μας ειδοποιεί, βλέπετε, μη της ημάς πλανήσει. Πολλοί γαρελεύσονται επί το όνομα τι μου λέγονται. Εγώ είμαι ο Χριστός και πολλούς πλανήσους είναι. Και πολλοί ψευδοπροφήτε εγερθίσονται και πλανήσουσι πολλούς και δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσε ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού προήρηκα ημίν. Να, σας το έχω πει. Έτσι, αγαπητοί, οφείλουμε να έχουμε ταπείνωση, διότι το πνεύμα της πλάνης ενεργεί ιδιαιτέρως εις τους υπερηφάνους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν πεποίθηση ότι ερμηνεύουν ορθά έξω από την ερμηνεία της Εκκλησίας τη Γραφή. Και τελικά ποιμένουν τον εαυτόν τους, όπως λέει ο αδελφός της Ιούδας. Η γυναίκα Ιεζάβελ κυκλοφορεί ακόμη και θα κυκλοφορεί έως ότι τελειώσει η ιστορία. Κυκλοφορεί μέσα στην Εκκλησία και πλανά και αποσπά τους δούλους του Θεού από τη σωτηριώδη μάντρα. Ας ανοίξουμε λοιπόν τα μάτια μας και ας προσέχουμε, διότι πολλοί πλάνοι σύμφωνοι στον κόσμο. Ο διάβολος στην εποχή μας οργιάζει. Ας προσέχουμε συνεχώς. Είναι θέμα αιωνίου σωτηρίας μας.